Άρη, πού βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε λίγο έξω από την Καρδίτσα Λίνα. Εδώ αγρότες και εκτινοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή έχουν αρχίσει τις κινητοποιήσεις. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου Ε65 έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα τρακτέρ. Μάλιστα, η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους με απόφαση της αστυνομίας και υπάρχει και έντονη παρουσία με κλούβες των ΜΑΤ αλλά και περιπολικά. Να σας πω ότι άλλοι αγρότες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα με τα δικά τους τρακτέρ στην περιοχή του Παλαμά και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία για να φτάσουν εδώ. Τους περιμένουμε τα επόμενα λεπτά. Επέλεξαν, όπως λένε, αυτό το σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έχουν περάσει πάνω από 4 μήνες από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τους και ακόμη, λένε, προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Ζητούν αποζημιώσεις στο 100% μετά τις ζημιές που υπέστησαν, αλλά και μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους και μείωσης του κόστους παραγωγής, ώστε, όπως λένε, να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να μείνουν τον τόπο τους. Εδώ στη Θεσσαλία, εκτός από το σημείο που βρισκόμαστε, Ελίνα, στην Καρδίτσα, υπάρχουν και άλλα 3 καλέσματα για μπλόκα. Το ένα είναι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας, στον κόμβο του Πλατίκαμπου, στην Εθνική Οδό Λάρισας Τρικάλων στον κόμβο του Ζάρκου, αλλά και στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας στο ύψος του Ριζόμυλου. Τρακτέρ αναμένεται να βγουν και σε άλλα διάφορα σημεία σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Πέλα, Ημαθία, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Και όπως λένε, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ήδη βλέπετε τώρα κινούνται για να ανοίξουν χώρο προκειμένου να έρθουν και τα υπόλοιπα τρακτέρ που είναι στο δρόμο. Ραντεβού στα μπλόκα, λοιπόν, δίνουν από σήμερα οι αγρότες, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους.